Με μεγάλη μου χαρά παρευρίσκομαι σήμερα στην παρουσίαση της πολύπλευρης δράσης του Δημήτρη Παπαδημούλου στο Ευρωκοινοβούλιο. Και αυτό γιατί τον Δημήτρη τον γνωρίζουμε και εγώ και ο Γιάννης από την πρώτη φορά που είχε βάλει ευρωβουλευτής. Και από τότε, από τα πέτρινα χρόνια δηλαδή του 3% μέχρι σήμερα στην κυβέρνηση και ο ίδιος είναι αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έχει συμβάλει καθοριστικά σε όλη τη δύσκολη και μακρά πορεία της ανανοητικής και ριζοσπαστικής αριστεράς και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Και θεωρώ ότι τα μηνύματα που είδαμε πριν και τα βίντεο είναι ενδεικτικά, είναι πολλές οι παρεμβάσεις και στις δύσκολες περιπέτειες που έζησε η χώρα μας πριν την έξοδο από τα μνημόνια, αλλά και σήμερα με τις νέες προκλήσεις. Δεν θα μπορούσα να μην αναφερθώ στον πρωταγωνιστικό ρόλο του Δημήτρη Παπαδημούλη στη συγκρότηση της Προοδευτικής Συμμαχίας, του Progressive Caucus, σε αυτή την τόσο σημαντική πρωτοβουλία ευρωβουλευτών που έρχονται από διαφορετικές πολιτικές ομάδες, αλλά από όμορους χώρους, από τις πολιτικές ομάδες της αριστεράς, των πρασίνων και των σοσιαλιστών. Είναι ευρωβουλευτές που αντιμάχονται τον νεοφιλελεύθερο μοντέλο και τις επιπτώσεις του, που θέτουν ως προτεραιότητα τη μάχη ενάντια στον κοινωνικό αποκλεισμό, ενάντια στην ξενοφοβία και τον ρατσισμό. Και είναι ευρωβουλευτές που θεωρούν ως πρώτιστη αναγκαιότητα, ως ιστορική ευθύνη, τη δημιουργία μιας άλλης Ευρώπης που θα έχει στο επίκεντρο τις κοινωνικές ανάγκες και τους ανθρώπους της. Αυτό το κοινό πεδίο συνεργασίας, συνεννόησης και δράσης, αυτό που επιχειρεί η Προοδευτική Συμμαχία στο Ευρωκοινοβούλιο, μπορεί και πρέπει να συγκροτηθεί εν ώψη των επικείμενων κρίσιμων ευρωεκλογών, οφείλει όμως να επεκταθεί και τοπικά, να βρει ρίζες και σε εθνικές πρωτοβουλίες εσωτερικό κάθε χώρας. Στην Ελλάδα, η περίοδος των μνημονίων οδήγησε σε μια ριζική αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού. Ένα μεγάλο μέρος του ευρύτερου προοδευτικού δημοκρατικού χώρου σταμάτησε να αντιπροσωπεύεται πολιτικά από τα παραδοσιακά κόμματα και σε αυτή τη ριζοσπαστικοποίηση του κόσμου, σε αυτή την κρίση εκπροσώπησης, απάντησε δυναμικά ο ΣΥΡΙΖΑ. Ως εκ τούτου, η οικοδόμηση ενός δημοκρατικού προοδευτικού μετόπου και στη χώρα μας, μιας ενωτικής διαδικασίας αριστερής και προοδευτικής συμπαράταξης, που θα δώσει από κοινού τις μεγάλες πολιτικές και κοινωνικές μάχες της επόμενης περίοδου, δεν μπορεί παρά να έχει ως σημείο αφετηρίας στην αριστερά, ως κορμό το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά αυτό πρέπει να γίνει χωρίς ηγεμονισμούς, με ενότητα, με σεβασμό στη διαφορετικότητα των ιστορικών και ιδεολογικών καταβολών, με γνώση των λαθών που έχουν γίνει την προηγούμενη περίοδο και τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και με γνώση της διαφορετικότητας των πολιτικών και κομματικών προελεύσεων. Οφείλουμε λοιπόν να επιδιώκουμε το διάλογο, να επιδιώκουμε τη συνεργασία, όχι μόνο στην Ευρωβουλή, αλλά και στα καθημά μας, όχι στη βάση μιας πρόσκαιρης συγκόλυσης δυνάμεων με σκοπό εκλογικά ωφέλη, αλλά στη βάση προγραμματικών συγκλήσεων, κοινών σχεδίων και οραμάτων. Σήμερα στη χώρα μας αυτό φάνηκε ξεκάθαρα και στη Βουλή, στη Συμφωνία των Πρεσπών, υπάρχουν συγκρούονται δύο διαφορετικοί κόσμοι και δύο διαμέτρου αντίθετες πολιτικές προοπτικές. Από τη μια μεριά υπάρχει η προοπτική της ανάπτυξης, με επίκεντρο τη λαϊκή πλειοψηφία και τις ανάγκες της, και από την άλλη υπάρχει η προοπτική της παλινόπτωσης της Νέας Δημοκρατίας, η επιστροφή στο μισθόν εργασιακό μεσαίωνα, η εξυπηρέτηση επιχειρηματικών συμφερόντων. Η αντίθεση όμως μεταξύ αριστεράς και δεξιάς δεν περιορίζεται μόνο στην αντίθεση μεταξύ φιλεργατικών πολιτικών δυνάμεων και νεοφιλελευθερισμού. Όπως είδαμε και τις τελευταίες μέρες με τη Συμφωνία των Πρεσπών, η Νέα Δημοκρατία εθελοτυφλώντας, θεωρώντας ότι θα αποκομίσει πολιτικά ωφέλη, πυροδοτεί ένα κλίμα διχασμού, υποδαβλίζει ακροδεξιές συμπεριφορές, τρέφει τον ακροδεξιό λαϊκισμό και τη βία. Και είναι πράγματι θλιβερή η στάση του Κινάλ, που συμπράττει σε όλα τα κρίσιμα ζητήματα με τη Νέα Δημοκρατία, θεωρεί πιο σημαντική την ήττα του ΣΥΡΙΖΑ από τα συμφέροντα της κοινωνικής πλειοψηφίας, θεωρεί ως χαρακτηρίζει επιζήμια υποχώρηση τη Συμφωνία των Πρεσπών, όταν για τα αριστερά και προοδευτικά κόμματα της Ευρώπης αποτελεί πρότυπο για την ειρηνική επίλυση των διεθνών διαφορών. Είναι χαρακτηριστική, το ανέφερε πριν και ο Στέλιος ο Κούγκλογλου, η δήλωση στήριξης της υποψηφιότητας του Αλέξη Τσίπρα και του Ζώνα Ζάεφ για τον Νόμπελ Ειρήνης από τους επικεφαλείς των ευρωομάδων του προοδευτικού χώρου. Την ίδια στιγμή, στις κεντροαριστεράς και του κέντρου, δεν μπορούμε παρά να χαιρετήσουμε τη στάση του Ποταμίου και της Δημάρ. Παραμέρισαν τις επιμέρους διαφωνίες, κράτησαν μια συνεπή στάση, σύμφωνη με τις αξίες και τις αρχές του στο ζήτημα της Συμφωνίας των Πρεσπών, παρά τις επιμέρους διαφωνίες που έχουν με τον ΣΥΡΙΖΑ και την κυβέρνηση.
Φίλες και φίλοι, για να τελειώσω και να δώσουμε και το λόγο στο Δημήτρη Παπαδημούλη και στον Αλέξη Τσίπρα. Προχωράμε πιο δυνατή από ό,τι ήμασταν την προηγούμενη περίοδο. Οικοδομούμε κοινωνικές συμμαχίες, δίνουμε καθημερινά τη μάχη για τα συμφέροντα της κοινωνικής πλειοψηφίας, για την ειρήνη, τη συνεργασία, τη συναδέλφωση των λαών. Σήμερα ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε και την αύξηση του κατώτατου μισθού και την κατάργηση του υποκατώτατου για τους νέους. Πρόκειται για μια μεγάλη νίκη των εργαζομένων. Για μια μεγάλη επιτυχία της κυβέρνησης. Υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις, πολιτικά πρόσωπα, πολλά από τα οποία τα βλέπω και σήμερα εδώ και ένα χρόνο πριν θα λέγαμε ότι δεν θα ήταν δυνατόν να βρίσκονται εδώ. Υπάρχει όμως κυρίως μια μεγάλη πλειοψηφία προοδευτικών πολιτών που αντιλαμβάνονται όλα όσα έχει η χώρα να αντιμετωπίσει το επόμενο διάστημα, αντιλαμβάνονται την αναγκαιότητα της συνεργασίας, του διαλόγου και των κοινών αγώνων και είναι στο χέρι μας, στο χέρι όλων μας, να κυριαρχήσει ανάγκη για προοδευτικές τομές και αλλαγές προς το συμφέρον της κοινωνικής πλειοψηφίας. Αυτό είναι το μήνυμα που βγαίνει από τη σημερινή εκδήλωση. Με αυτό το πολιτικό σχέδιο πιστεύω ότι θα προχωρήσουμε και σε ευρωεκλογές. Ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη, Δημήτρη, και καλή δύναμη σε όλους.